σήμερα παγκόσμια ημέρα. Μπράιγ. Μπράιγ. Είναι ο εμπνευστής ενός συστήματος που. Που βοηθάει βεβαίως τους τυφλούς ανθρώπους που έχουν προβλήματα όρασης στην ανάγνωση. Και σε γραφή σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα όρασης. Λουί Μπράιγ. Μάλιστα, και σαν σήμερα γεννήθηκε μάλιστα. Σωστά, γι' αυτό και η σημερινή μέρα, με αφορμή τα γενέθλιά του, είναι αφιερωμένη στον ίδιο και σε όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βοηθήσει στο να διευκολυνθεί η ανάγνωση για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Μάλιστα, λοιπόν, Εύη, πάμε μαζί στον Μενέλαο Μαρκοδημητράκη, είναι αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης, τον οποίο θέλω να τον καλησπερίσω. Με τον Μενέλαο, βέβαια, μιλάμε στον ενικό, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είχαμε βγάλει και μια έτσι, δυνατή εκπομπή στους ήρωες πριν από 2 χρόνια. Την καλησπέρα μου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, Μενέλαε. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κύριε Νου. Καλή χρονιά με υγεία εύχομαι σε όλους σας, να είστε πάντα καλά, να κάνετε πάντα τέλειες εκπομπές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα Μπράιγ σήμερα, ένα σύστημα που έχει βοηθήσει, πόσο έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια. Έχει βοηθήσει πραγματικά πάρα πολλούς γενιές, επιγενιές τυφλών από το 1829 που δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το αρχικό βιβλίο του Μπράιλ, όπως είπατε προηγουμένως. Πραγματικά έχει δώσει το φως σε πάρα πολλούς τυφλούς, το φως της γνώσης όμως αυτή τη φορά, έτσι. Δηλαδή, μέσω αυτής της γραφής μπόρεσαν από τότε οι τυφλοί να διαβάζουν και να μορφώνονται όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί φανταστείτε ότι μέχρι τότε οι μόνες πληροφορίες που μπορούσαν να λάβουν ήταν μόνο ακουστικές και χωρίς να υπάρχουν μέσα ηχογράφησης. Έτσι. Οπότε, αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους τυφλούς, σε όλους τους τυφλούς του κόσμου μας, να μπορούν να διαβάζουν, να συμμετέχουν στα μαθήματα των σχολείων οι νέοι τυφλοί εισάξια και ισότιμα. Και είναι πάρα πολύ σημαντική η γραφή των τυφλών Μπρέιλ, γιατί μέσα από αυτή τη γραφή οι τυφλοί μαθαίνουν και ορθογραφία. Ξέρετε κάτι, μπορεί ένας τυφλός να ακούσει για παράδειγμα ένα βιβλίο, να ακούσει τα μαθήματά του, αλλά δεν θα μάθει ορθογραφία μέσω του ακούσματος. Ενώ μέσω της γραφής που θα γράψει το ωμέγα, που θα γράψει το όμικρον, που θα γράψει τα ίδια διαφορετικά, που θα τα διαβάσει διαφορετικά με την άκρη του δαχτύλου του, εντυπώνονται μέθοδο όπως και σε όλους οι οποίοι διαβάζουν ξεχωριστά το κάθε γράμμα. Και έτσι γνωρίζουν και ορθογραφία και τυφλοί πολύ σημαντικό. Μενέλαε, θέλω να σε ρωτήσω λίγο πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο με προβλήματα όρασης να μπει σε διαδικασία να υιοθετήσει αυτό το σύστημα. Πόσο διάστημα χρειάζεται, χρόνια, μήνες, μέρες? Λοιπόν, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πλήρη απώλεια όρασης από μικρή ηλικία και μαθαίνει αυτή την γραφή, τη μαθαίνει ταυτόχρονα όπως μαθαίνουν όλα τα άλλα παιδιά που βλέπουν τα γράμματα του σχολείου. Το Α, το Β με τους συνδυασμούς αυτούς. Έτσι μαθαίνει ακριβώς ένα γράμμα, δύο γράμματα, λεξούλα, τα γράμματα, τα γράφει στη γραφομηχανή. Δεν γράφεται η γραφή των τυφλών στο χέρι, γράφεται σε ειδική γραφομηχανή. Και έτσι λοιπόν ο ίδιος χρόνος που απαιτείται για οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο χρειάζεται και για τον τυφλό μαθητή. Προφανώς δεν είναι ένας μήνας και δύο, είναι ένας χρόνος, ενάμιση ίσως, για να μάθει τη γραφή. Και φυσικά δεν είναι κάτι που το μαθαίνει και το αφήνει, χρειάζεται συνεχής εξάρτηση. Ακριβώς. Κύριε Μαρκοδημητράκη, βιβλία βγαίνουν σε μορφή Μπράιγ, δηλαδή βλέπουμε, είμαστε στο 2022, υπάρχουν όχι μόνο λογοτεχνικά, αλλά και βιβλία μαθητών να μπορούν να είναι διαθέσιμα για κάποιον ο οποίος θέλει να διαβάσει. Δεν υπάρχει ωστόσο η ψηφιακή προοπτική σε αυτό το σύστημα, διορθώστε με, ή υπάρχει? Ναι. Η ψηφιακή πρακτική υπάρχει. Δηλαδή έχει βγει μια οθόνη μικρή, η οποία είναι συνοδευτική ενός οποιοδήποτε υπολογιστή και φορητού, και οτιδήποτε το γράφει στην οθόνη και το βλέπουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, εγώ με τη μεγένθηση, εσείς χωρίς μεγένθηση, μπορεί ο τυφλός να το διαβάσει στην οθόνη του. Έχει μπροστά μια μικρή οθονούλα που μεταφράζει οτιδήποτε υπάρχει στην οθόνη του υπολογιστή σε Μπρέιλ. Βέβαια υπάρχει. Και μάλιστα έχουμε και στην Κρήτη κάποιο παιδί, που εγώ τουλάχιστον ξέρω 1-2, τα οποία χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους με αυτόν τον τρόπο.
Δηλαδή, ό,τι διαβάζετε εσείς στον οθόνη υπολογιστή, εκείνα το διαβάζουν με τη μέθοδο της γραφής Braille, καθώς το μεταφράζει, έτσι, βέβαια. Μάλιστα. Η τεχνολογία είναι σύμμαχός μας, να το ξέρετε αυτό, σε όλα. Βεβαίως και υπάρχουν βιβλία, να απαντήσω και στην ερώτηση, αρκετά βιβλία και στη γραφή Braille, όχι μόνο σχολικά, υπάρχουν και λογοτεχνικά και ό,τι άλλο βιβλίο χρειάζεται. Αλλά δίνουμε κυρίως βάση, δίδεται κυρίως βάση στα σχολικά βιβλία. Τα υπόλοιπα βιβλία δίνεται η ιδιαίτερη βάση που είναι πιο εύκολο και ίσως πιο λειτουργικά, πολύ πιο λειτουργικά θα έλεγα, στην ακουστική, στην ανάγνωση, στην ηχογράφηση αυτών των βιβλίων. Μάλιστα. Οπότε μαθαίνει ο τυφλός να διαβάζει και να γράφει, αλλά μετέπειτα πλέον ακούει τα βιβλία που είναι να ακούσει. Μενέλα, την καλησπέρα μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Η υποχρέωσή μας να δίνουμε βήμα σε ανθρώπους, βέβαια, που κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα με συνανθρώπους τους που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, απλά με διαφορετικό τρόπο. Και λοιπόν, μαθαίνουμε μέσα από αυτούς. Ακριβώς, βέβαια. Και μαθαίνουμε μέσα από αυτούς. Λοιπόν,